Πραγματικά έχει αλλάξει η ζωή σου 100%. Έχεις γίνει μανούλα. Με ένα μωρό αλλάζει τελείως η ζωή σου. Και τώρα είμαι και σε μια μεταβατική φάση που προσπαθώ να. Επειδή είχα προσκοληθεί αρκετά στο μωρό, να απογαλακτιστώ εντός εισαγωγικών και να ξεκινήσω λίγο τη δουλειά μου, γιατί είμαι 2,5 χρόνια μαζί του αγκαλίτσα. Είδα ότι ξεκινάς ξανά, δηλαδή αυτά τα 2,5 χρόνια έχεις αφήσει στην άκρη τα ρούχα και το σχέδιο. Είχα αφήσει, κατά καιρούς έκανα λίγες μικρές εμφανίσεις, προσπαθούσα να δουλέψω όταν υπήρχε κάποια δουλειά προέκυπτε, αλλά ουσιαστικά δεν ήμουν έτοιμη. Αλλά τώρα το αποφάσισα, προέκυψε και μια δουλειά για ένα μαγαζί, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά για τη Μύκονο. Και τώρα είμαι στη φάση που ξεκινάω πάλι. Ότι μαγιό φέτος. Μαγιό, beachwear γενικότερα, δηλαδή παρεό, καφτάνια. Είχα ξαναξεκινήσει, αλλά με λίγα κομμάτια. Τώρα θα το κάνω αποκλειστικά και από Σεπτέμβρη κανονικά με συλλογές. Σου αρέσει περισσότερο το μπικίνι ή το ολόσωμο? Το ολόσωμο. Ναι. Γιατί το φοράς και όλη μέρα. Και από του χρόνου έλεγα να κάνω και συνδυασμό μωρό με μαμά, πάλι με πριντς και ίσως με κάτι με παιδιά. Γάμος, βάφτιση έγινε? Έγινε μόνο βάφτιση του μωρού. Mm-hmm. Γάμος όχι, ένα σύμφωνο. Τώρα δεν νομίζω, πέρασε πια. Δεν θέλεις να φορέσει νηφικό σου? Ή όταν μέχρι να γίνει το παιδί, το έλεγα ότι θα κάνω τον νηφικό μου και τι ουρά θα έχει και τι μέτρα, όπως λένε όλες οι κοπέλες. Αλλά μετά λίγο το απομυθοποιείς και λες, ας μείνω στην ουσία. Έγινε το παιδί, τώρα να το βάλω μετά από 2 χρόνια. Τι όνομα πήρε? Γεράσιμος. Α, παππούλης. Ο παππούς. Επιβάλλεται. Κολλημένος. Ναι, κολλημένος αρκετά. Πολύ χαζοπαππούς. Εντάξει, το απολαμβάνω, μ' αρέσει, αρκεί να μην λίγο τρελαίνεται. Μοιάζει γενικά στο σόι? Ή έχει πάρει τον μπαμπά? Έχει στοιχεία του μπαμπά, αλλά φαντάζομαι πολλοί μου λένε στον δρόμο που μας ξέρουν εδώ στη γειτονιά, στο σπίτι ή στη δουλειά, ότι μοιάζει πολύ στον παππού του. Έχει και το βλέμμα του, δηλαδή δεν είναι πολύ γελαστούλη. Είχες εύκολη εγκυμοσύνη? Είχα δύσκολη. Μέχρι το ένα σημείο ήταν πολύ καλά όλα. Στον έβδομο έπαθα τη θρόμβωση στο πόδι μου, που εκεί λίγο ζορίστηκα και λίγο αναθεωρείς διάφορα. Αλλά μετά, εντάξει, δόξα τω Θεώ, μου έχει μείνει ένα ουσιαστικά κουσούρι. Mm-hmm. Έπρεπε να προσέχω λίγο διαβίου, να κάνω μια αγωγή. Να προσέχω αργότερα άλλη εγκυμοσύνη, κάποια άλλη ασθένεια. Εντάξει, πολύ λόγω του μπαμπά σου το. Ναι, παιδί είναι γιατρός και με βοήθησε γιατί πονούσα, αλλά όταν είσαι έγκυος πάντα πονάς και λες, εντάξει, πονάω, πονάω. Και εκείνο η παιδί φοβάται το παραμικρό, γιατί ξέρει διάφορα προφανώς λόγω γιατρού, οι υπόλοιποι δεν πάνε στο μυαλό μας. Το ψάξαμε συνέχεια, δηλαδή κάθε μέρα ουσιαστικά έκανα την εξέταση του τρίπλεξ. Από μια μέρα μου βγήκε θρόμβωση. Δηλαδή από μια μέρα στην άλλη μου προέκυψε. Είπε προστατευτικός με τον γονό? Πολύ. Δηλαδή κάνει ένα βήμα. Είμαστε λίγο σε αυτό το σημείο. Όχι, χτυπήσει, έφαγε, ξύπνησε καλά, κοιμήθηκε καλά. Ναι. Δηλαδή πλέον τα παιδιά. Εγώ έχω πάρει σε δεύτερη μοίρα που ήμουν εγώ και η αδελφή μου η νούμερο ένα. Αλήθεια. Τώρα θα τον κατεβάσει και στην πολιτική. Α, το σκέφτετε? Ναι, το περιμένει. Γεράσιμο Junior. Τι νηφικά σου ζητάνε? Κοίτα, ζητάνε συνήθως τα απλά. Όταν το απλό. Α, πήγαν μεταφράζει... στα απλά, γιατί πάλι δεν θυμάμαι. Ναι, βέβαια, όταν το απλό όταν έρθουν στο ατελιέ, μεταφράζεται σε υπερπαραγωγή. Εσύ το δικό σου νηφικό πώς το έχεις σκεφτεί? Πού δεν θα το φάεις? Δεν θα το βάλω τελικά. Νηφικό, όχι, απλά το σκεφτούμε να πάντα πολύ μακρύ, με πολύ ουρά. Πώς είναι γενικά, έχεις και πολύ, είσαι πολύ δεμένη και με τη μητέρα σου και με την αδελφή σου? Ναι, είμαστε δεμένοι αρκετά. Φαντάζομαι είμαι και στο ίδιο κτίριο. Τώρα ήθελα να απομακρυνθώ λίγο να μετακομίσω για να φύγω και από το κέντρο, επειδή μένουμε όλοι μαζί στο κέντρο. Ο, το είπες στον παπά? Ναι, δύσκολα. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια που μένουμε μαζί, μετά το μεγάλο σοκ του ήταν όταν πήγα στο Λονδίνο για σπουδές. Τώρα νομίζω θα είναι το δεύτερο του. Όταν του γνώρισες το σύζυγο? Και εκεί ήταν το δεύτερο. Ήμουν σίγουρη. Γιατί εντάξει, ποτέ δεν ήταν καλός για μας. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το που λένε το σύμπλεγμα μπαμπά με κόρη. Ναι. Το έχουμε και αυτό.